Μειωμένα σε σύγκριση με άλλες χρονιές ήταν τα περιστατικά αλλά και τα ατυχήματα από κροτίδες το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Πανκύπρια σημειώθηκαν τρεις τραυματισμοί, ανάμεσά τους και τρίχρονο αγοράκι που ως εκ θαύματος γλίτωσε τα χειρότερα όταν κροτίδα που έριξε άγνωστος τον τραυμάτισε στο βλέφαρο. Τρεις τραυματισμοί. Δύο πρόσωπα ηλικίας 23 χρόνων και δυστυχώς ο τραυματισμός ενός αγοριού ηλικίας 3 χρόνων που βρισκόταν με την οικογένεια του σε εκκλησία στην Αραδίπου. Ευτυχώς είχε τραυματιστεί πολύ ελαφριά στο βλέφαρο. Είχε επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο της Λάρνακας και έτυχε περίθαλψης. Και τα τρία πρόσωπα, και οι 23χρονοι και το αγοράκι, ήταν από ρήψη κροτίδων από άλλα πρόσωπα. Συνολικά η αστυνομία κάτασε 222 κροτίδες και προέβη σε 4 συλλήψεις νεαρών. Που ανεβάζει τον αριθμό των κροτίδων που είχαν κατασχεθεί από την έναρξη της εκστρατείας μέχρι σήμερα, πέραν των 10.000. Στην Πάφο, γύρω στις 5:30 τα χαράματα, νεαροί πυροδότησαν κροτίδα στην αυλή του Παγιού Δημοτικού Σχολείου Γεροσκήπου, στο οποίο στεγάζονται ο Λαγραφικός Όμιλος και το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου. Από την έκρηξη προκλήθηκαν τεράστιες ζημιές στην κεντρική είσοδο, ενώ θρηματίστηκαν προθήκες γειτονικών καταστημάτων και σπιτιών. Από την έκρηξη προκλήθηκαν ζημιές σε αρκετά παράθυρα του κτηρίου, σε μία πόρτα, καθώς επίσης και σε παράθυρα γειτονικών καταστημάτων. Εγκληματικά στοιχεία, γιατί έτσι πρέπει να ονομάζονται αυτοί που έχουν βάλει αυτές τις μεγάλες δυναμικότητες βόμβες. Εμείς θα το προσπεράσουμε γι' αυτό. Πιστεύω η αστυνομία θα επιληφθεί του θέματος.